Εάν εμείς δεν κάνουμε το χρέος μας τώρα, σε αυτές τις εκλογές, και αν ο συνδυασμός του Άδωνη Γεωργιάδη και του Θανάση Βλέπη δεν πάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, τότε το μέλλον είναι ζωφερό για την πατρίδα μας. Γι' αυτό καλησπέριζω τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη που θα μιλήσει πρώτος, τον Αθανάσιο Βλέπη. Βρισκόμαστε σύνολος 15 μέρες πριν τις εκλογές και είμαστε εδώ πέρα σε ένα γνώριμο κοινό το οποίο έχει αγωνιστεί κατά καιρούς προκειμένου ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός να έχει φωνή όπου έχει βρεθεί. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που πολλές φορές αντιμετωπίσαμε όταν ξεκινούσαμε την προσπάθεια ως κόμμα. Θα θυμόσαστε στην αρχή, όσοι είστε παγιοί εδώ πέρα, ότι το ερώτημα ήτανε για ποιο λόγο έπρεπε κάποιος να ψηφίσει στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ήδη πριν μπούμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχαμε καταφέρει μια σειρά από παρεμβάσεις. Από τη στιγμή όμως που μπήκαμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θέλω να σας θυμίσω την απόσυρση του βιβλίου της κυρίας Ρεπούση, να σας θυμίσω ότι με τα ποσοστά των ευρωεκλογών το 2009 άρχισε ο κόσμος επιτέλους να κοιτάζει ότι υπάρχει πρόβλημα μετανάστευσης στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει κλείσει το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, επειδή ακριβώς είμαστε εμείς που φωνάζουμε κατά τη σύνδεση της ονομασίας. Να σας θυμίσω ότι επιτέλους περιοχές της Αθήνας εγκαταλειμμένες, όπως ήταν το κέντρο, όπως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας, άρχισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάνε το τι γίνεται. Και να σας θυμίσω ότι με τις παρεμβάσεις όλων των βουλευτών του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, του Προέδρου πάνω απ' όλα και βεβαίως και του υποψηφίου περιφερειάρχη του Άδων του Γεωργιάδη, έχουμε καταφέρει να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες θα μας σηματοδοτούν. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στους ποιους είναι οι στόχοι και ποιες προτεραιότητες έχουμε στην περιφέρεια Αττικής όπου βρισκόμαστε. Βλέπω ήδη και να καλωσορίσω θεσμικά αρχικά τους συναγωνιστές μου αντιπεριφερειάρχης που βρίσκεται εδώ πέρα, την κυρία Αδαμοπούλου, η οποία βρίσκεται στον νότιο τομέα, τον Χαρίτο, τον οποίο γνωρίζετε καλά, που είναι στην περιφέρεια Περισσιών, και τον Άρη τον Σπίνο, που είναι στην περιφέρεια Πειραιά, και ο οποίος πάντα είχε φιλόξενο μικρόφωνο, όπως θυμόσαστε καλά, σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία τώρα σας ανέφερα. Είχαμε την άνεση να παίρνουμε τον Άρη, να του λέμε αυτό γίνεται στον Άγιο Παντελεήμονα και να το καλύπτει από τον ιστό της Αράχνης στο έξτρα. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει καταφέρει να έχει εκπροσώπηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο και να πετύχει, όσα σας είπα, με μια σειρά από παρεμβάσεις. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να έχουμε την παρουσία η οποία μας αναλογεί βάσει του ποσοστού στην τοπική κοινωνία.
Είχαμε βέβαια νομαρχιακούς συμβούλους, αλλά μόνο εδώ πέρα στην Αθήνα και δεν είχαμε τον αριθμό τον οποίο θέλαμε για να μπορέσουμε να είμαστε παρεμβατικοί. Πρέπει ο αγώνας που γίνεται από το Εθνικό Κοινοβούλιο να καταφέρει σαν πυραμίδα να κατέβει σε όλη την τοπική κοινωνία. Επιλέγουμε λοιπόν στην περιφέρεια να κατέβουμε αυτόνομοι όπου μπορούμε και πιστεύουμε ότι θα καταγράψουμε μεγάλα νούμερα όπως είναι και η περιφέρεια Αττικής και στους Δήμους έχουμε την επιλογή των συνεργασιών προκειμένου να υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν. Και αυτούς και τους συνεργάτες μου στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας θα τους παρουσιάσουμε στην πορεία. Θέλω να πω ότι για εμάς η περιφέρεια έχει μια σειρά από αρμοδιότητες που είναι πιο σημαντικές και από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο έγινε επιλογή από τον πρόεδρο προβεβλημένοι βουλευτές να βγουν μπροστά, να βρεθούν μέσα στα περιφερειακά συμβούλια προκειμένου με τις παρεμβάσεις τους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που υπάρχει και στην περιφέρεια. Εμείς έχουμε βάλει τις εξής προτεραιότητες και είμαστε ξεκάθαροι. Προτεραιότητα πρώτη, πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Σε νομοθετικό επίπεδο καταφέραμε έστω και αυτό το λαθρονομοσχέδιο το οποίο ήρθε να έρθει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστούν στο μέτρο του εφικτού οι δυνατότητες να αποκτήσει κάποιος την ελληνική ηθαγένεια. Και βεβαίως θέλουμε να έχουμε αυτή τη δυναμική ώστε να το καταργήσουμε όταν πια θα έχουμε αυτές τις ισορροπίες που θα επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις την πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης μειονότητα στη χώρα του. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, που οι κάτοικοι αισθάνονται όμοιροι και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και επειδή αγαπητοί μου φίλοι, τις τελευταίες μέρες έχουμε μια προσπάθεια να βγουν κάποιοι να διαμαρτυρηθούν για κάποια αυγά και κάποια γιαούρτια, αναφέρομαι στον κύριο Αλαβάνο και στην κυρία Πορτάλιου, θέλω να πω το εξής. Εμείς όπως γνωρίζετε δεν επιθυμούμε και στους πολιτικούς μας αντιπάλους να υπάρχει συμπεριφορά η οποία τους προσβάλλει την αξιοπρέπεια. Όταν όμως ο κύριος Αλαβάνος, όταν και εγώ ήταν η Αθήνα το Δεκέμβριο του 2008, έβγαινε με θράσος στο μικρόφωνο της Βουλής των Ελλήνων και έλεγε ότι η βία είναι μια οργή και πρέπει να την καταλάβουμε και πρέπει να δούμε τι γίνεται, και όταν ο κύριος Αλαβάνος καλύπτει το παρακράτος των εξαρχείων που βγαίνει και καταστρέφει βιτρίνες, να μην βγαίνει να ξυλαψουρίζει στις τηλεοράσεις επειδή έφαγε ένα αυγό και ένα γιαούρτι. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς λέμε ούτε αυγά ούτε μολότοφ. Όμως οι μολότοφ είναι πολύ χειρότερες από τα αυγά. Όταν λοιπόν ο κύριος Αλαβάνος αποδέχεται τις μολότοφ, θα αποδεχθεί και τα αυγά. Και χθες στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ, είδα να βγαίνει η κυρία Πορτάλιου και να της λέει ο ρεπόρτερ που καλύπτει τον Άγιο Παντελεήμονα. Μα δεν ήταν ακροδεξιά στοιχεία που λέτε. Ήταν άνθρωποι συνταξιούχοι. Στην ηλικία της μητέρας μου της είπε επιλέξει. Εμείς επιμένουμε. Ο ακτιβισμός δεν μας πολύ αρέσει. Και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει κανένας να δέχεται αυγά, δεν πρέπει κανένας να δέχεται γιαούρτια. Αυτός όμως που δεν επιτρέπει στο συνταξιούχο να βγει γιατί καθημερινά υπερασπίζεται τους λαθρομετανάστες. Αυτός όμως που λέει να καεί η Αθήνα για να εκδηλωθεί οργή. Αυτός όμως που έχει δημιουργήσει τα εξάρχεια. Αυτός που καλύπτει τον κάθε λαθρομετανάστη που κλέβει, βιάζει, βανδαλίζει, δεν είναι δυνατόν όταν δέχεται ένα αυγό να κλαψουρίζει. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
Είμαστε πραγματικά και επιμένουμε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά η χώρα μας αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης. Το έθνος αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης. Και η Ελλάδα έχει καταφέρει να επιβιώσει από μεγάλες τραγωδίες, μπορούσε όμως πάντα να έχει συνεκτικό τον εθνικό και κοινωνικό της ιστό. Αυτή τη στιγμή διαρριγνύεται ο εθνικός και ο κοινωνικός ιστός. 300 άτομα μπαίνουν καθημερινά, τα λέγαμε χθες με τον Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, 300 άτομα μπαίνουν καθημερινά στη χώρα. Από αυτούς ούτε το 1/3 δεν επαναπροωθείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 100.000 άτομα ετησίως να παραμένουν. Δεν αντέχει η Ελλάδα άλλο. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς λοιπόν λέμε, η λύση για το μεταναστευτικό που είναι της κεντρικής πολιτικής κοινής κυρίαρχα, αλλά και της περιφέρειας και του Δήμου, είναι η εξής. Πρώτον, καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Δεύτερον, κατάργηση και καταγγελία του πρωτοκόλλου του Δουβλίνου 2, το οποίο μας υποχρεώνει να τους κρατάμε. Δεν θα κρατάμε κανέναν. Όλοι θα φεύγουν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τρίτον, το οποίο το λέμε και παρεξηγούμαστε, αλλά θα το λέμε, είναι το εξής. Μην κοροϊδευόμαστε. Όταν κάποιος έρχεται εδώ πέρα και έχει καλύτερη ποιότητα ζωής από εκεί που φεύγει, θα παραμείνει. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας, εσείς ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνετε 400 εκατομμύρια ετησίως ευρώ προκειμένου να έχει περίθαλψη ο λαθρομετανάστης. Τι είναι τα 400 εκατομμύρια? Ο 13ος και ο 14ος μισθός διοκτήθηκαν. Όταν λοιπόν λέμε ασφαλή φύλαξη των συνόρων, η ασφαλής φύλαξη των συνόρων αποδέχεται και απώλειες. Και όταν λέμε ότι δεν θα υπάρχει κοινωνική παροχή, σημαίνει ότι εδώ πέρα θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για αυτό που μπαίνει μέσα, αυστηρές κυρώσεις για αυτό που εκμισθώνει σπίτια και σας γεμίζουν Έλληνες που βάζουν 30 και 40 στο απέναντι σπίτι και το ζείτε, και αυστηρές κυρώσεις σε αυτούς που χρησιμοποιούν στην εργασία τους λαθρομετανάστες. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα υπάρχουν νόμοι.